Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι σύντομο το ερώτημα το οποίο έχει οδηγήσει στο σημερινό βίντεο. Είναι αυτό το ερώτημα που έψαχνα όταν έκανα το βίντεο με την επιστολή της κοπέλας που ήθελε να χωρίσει από τον πατέρα της. Έχει τίτλο «Έλληνες γονείς, μιζέρια και ελευθερία των παιδιών τους». Κυρία Θέκλα, κάτι που σκέφτηκα είναι πόσο χρήσιμο θα ήταν να έκανες ένα βίντεο για τη μιζέρια των Ελλήνων γονιών σε επίπεδο ενθάρρυνσης, καλού λόγου, κατανόησης των παιδιών τους και πραγματικής αγάπης. Επίσης, πόσο εγωιστικά οι γονείς θέλουν να επιβάλλουν τα θέλω τους στα παιδιά τους, χωρίς καν ενδιαφέρονται αν τους αρέσει αυτό που τους επιλέγουν, αρκεί να διασφαλίσουν τον μιμητισμό για δικές τους ανασφάλειες, είτε αυτό αφορά χόμπι ή επάγγελμα ή τρόπος ζωής. Και μιλάμε και για νέους γονείς με πτυχία πανεπιστημιακά, αλλά συμπεριφορά προς τα παιδιά τους επικώς απαράδεκτη. Στην Ελλάδα, τα παιδιά ποτέ δεν είχαν την ελευθερία της πραγματικής παιδείας και ψυχοεκπαίδευσης για να είναι ο βελτιωμένος και ελεύθερος εαυτός τους. Τώρα όμως η γνώση υπάρχει και τα παιδιά όπως και εμείς θέλουμε να είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Είναι πάρα πολύ κέρια τα θέματα που θίγει η φίλη με αυτή τη σημείωση, με αυτό το σύντομο email που μου έχει στείλει. Μιζέρια. Τι σημαίνει μιζέρια? Μίζερος, μίζερη είναι η δυστυχία. Μίζερος είναι ο δυστυχής. Η μιζέρια χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη συναισθηματική ένδυα, τη συναισθηματική φτώχεια, αλλά και την οικονομική ένδυα, την οικονομική φτώχεια. Στην περίπτωση του email αυτού, χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη συναισθηματική φτώχεια, τη συναισθηματική ένδυα. Είναι αλήθεια αυτό ότι πολλοί άνθρωποι, παρόλο που έχουν ακαδημαϊκή μόρφωση, παρόλο που έχουν πτυχία, μεταπτυχιακά, τίτλους διδακτορικούς, μεταδιδακτορικούς κλπ. Κάποιοι, αλλά οι περισσότεροι στη σύγχρονη κοινωνία, οι γονείς που έχουν τώρα παιδιά που βρίσκονται σε σχολική ηλικία, σε εφηβική ηλικία και μετεφηβική πρώτη νεανική ηλικία έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση, αλλά ακόμη και αυτοί που δεν έχουν, έχουν την ευχέρεια και την ευκαιρία μέσα από τις πολλές πληροφορίες που μας δίνει το διαδίκτυο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα βιβλία που υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχει ευκαιρία για ψυχοεκπαίδευση, υπάρχει ευκαιρία για να έρθουμε σε επαφή με πληροφορίες που να μας βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να γίνουμε πιο πλούσιοι συναισθηματικά, άρα να ξεφύγουμε από τη συναισθηματική μας ένδυα, τη συναισθηματική μας φτώχεια, τη συναισθηματική μας μιζέρια, να γεμίσουμε τη ζωή μας, να νιώσουμε πλήρεις και ολοκληρωμένοι, να κάνουμε τέτοιες επιλογές στη ζωή μας ώστε να είμαστε καλά και να είμαστε ευτυχείς. Και αν επιλέξουμε να πάρουμε το ρόλο του γονιού, να έχουμε εκείνο το ρόλο με σεβασμό, με πνευματικότητα και με ελευθερία. Ελευθερία δικιά μας και ελευθερία των παιδιών μας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα να γίνουν. Δεν είναι εύκολα. Είναι πολύ εύκολο να συνεχίσεις να συμπεριφέρεσαι στα παιδιά σου όπως σου συμπεριφέρονταν οι δικοί σου γονείς. Είναι πολύ εύκολο να αναπαράγεις μιμητικά τις συμπεριφορές των γονέων σου. Είναι πολύ εύκολο να γίνεσαι κι εσύ ένα με τη μάσα, που όλα τα παιδιά πρέπει να σπουδάσουν, για παράδειγμα. Εγώ δεν θεωρώ ότι όλα τα παιδιά πρέπει να πάνε στο πανεπιστήμιο. Αν επιθυμεί ένα παιδί να πάει στο πανεπιστήμιο, να πάει στο πανεπιστήμιο, να το υποβοηθήσουμε, να το στηρίξουμε να πάει στο πανεπιστήμιο. Αν ένα παιδί δεν επιθυμεί να πάει στο πανεπιστήμιο και επιθυμεί να ακολουθήσει μια τέχνη, να ακολουθήσει κάτι άλλο, να το στηρίξουμε, να το ενθαρρύνουμε σε αυτό. Η κυπριακή και η ελληνική κοινωνία όμως θέλει όλα τα παιδιά να είναι καλοί μαθητές, όλα τα παιδιά να σπουδάσουν, όλα τα παιδιά να βρουν μια δουλειά στο δημόσιο, όλα τα παιδιά να ραβουνιαστούν, όλα τα παιδιά να παντρευτούν, όλα τα παιδιά να γίνουν γονείς, όλα τα παιδιά να κάνουν όσα δεν κατάφεραν να κάνουν οι δικοί τους οι γονείς και γενικά τα παιδιά τους να είναι όπως τα θέλουν αυτοί. Να είναι προεκτάσεις των γονέων τους. Θέλω να πω κάτι σε αυτούς που δεν είναι ακόμη γονείς και θέλουν να γίνουν γονείς. Όταν αποφασίσετε να γίνετε γονείς, να έχετε υπόψη σας ότι μπορεί να γεννήσετε παιδιά παντελώς διαφορετικά από εσάς. Ναι,
Τα παιδιά που θα φέρετε στον κόσμο μπορεί να είναι εξαιρετικά διαφορετικά από εσάς. Στην Κύπρο λέμε ότι τα παιδιά παίρνουν από 7 γενιές, ότι η κληρονομικότητα είναι πολύ μακριά. Δηλαδή, μπορεί ένας γονιός ο οποίος έχει συγκεκριμένο σωματότυπο, για παράδειγμα, να γεννήσει ένα παιδί που να έχει τον εντελώς διαφορετικό σωματότυπο και να λέει, δεν μου μοιάζει αυτό το παιδί. Για παράδειγμα, εγώ είμαι χοντρή, η κόρη μου είναι αδύνατη. Από πού πήρε αυτό το παιδί? Αυτό το παιδί πήρε από άλλους, από την οικογένεια. Δεν πήρε από εσένα. Και είναι το λιγότερο να είσαι χοντρός και το παιδί σου είναι αδύνατο. Αν εσύ είσαι αδύνατος και το παιδί σου είναι χοντρό, πόσο πιο δύσκολο είναι να το αντιμετωπίσεις? Πόσο πιο δύσκολο είναι αν εσύ έχεις συγκεκριμένη προσωπικότητα και το παιδί σου έχει μια εντελώς αντίθετη προσωπικότητα, πόσο δύσκολο είναι να το αντιμετωπίσεις? Πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα ότι το παιδί σου μπορεί να μην σου μοιάζει εμφανισιακά, εξωτερικά, μπορεί να μην σου μοιάζει και εσωτερικά όμως, γιατί το παιδί δεν το κάνεις μόνος σου. Δεν είναι κλωνοποίηση ένα παιδί. Το παιδί το κάνεις μαζί με κάποιον άλλον γονέα ή σπερματοδότη, δεν ξέρω εγώ τι, ο οποίος έχει επίσης κάποια γενετικά χαρακτηριστικά, έχει τη δικιά του οικογένεια, όπως είσαι και εσύ, τη δικιά σου οικογένεια, και τα παιδιά παίρνουν από τις οικογένειες από τις οποίες προέρχονται και όχι μόνο από τις οικογένειες τις οποίες μεγαλώνουν. Ξέρεις, μπορεί να έχεις μια θεία παράξενη και να λες πω τι τρελή αυτή η θεία, και μετά κάνεις ένα παιδί που να μοιάζει αυτή τη θεία. Εσύ φέρεις την ευθύνη. Εσύ αποφάσεις να την κοινοποιήσεις. Αυτό είναι ένα στοιχείο που έχει να κάνει με γονείς ψυχοψαγμένους, ψυχοεκπαιδευμένους, οι οποίοι είναι πολύ στενοχωρημένοι και πολύ απορριμμένοι που τα παιδιά τους δεν είναι όπως αυτοί. Μπορεί ένας γονιός να θεωρεί ότι έχει πνευματικότητα, να θεωρεί ότι ο ίδιος είναι καλλιεργημένος άνθρωπος και να γεννάει ένα παιδί το οποίο να είναι ληστής. Και να επιλέγει να είναι ληστής και να γουστάρει να είναι ληστής. Να προσπαθεί ο γονιός να στρέψει το παιδί του προς την πνευματικότητα και το παιδί του να μην στρέφεται. Πρέπει να το αποδεχθείς. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να αποδεχθείς και αν το παιδί σου είναι καλύτερο από σένα. Γιατί συνήθως τα παιδιά μας είναι καλύτερα από εμάς. Οι νέες γενιές είναι καλύτερες από τις προηγούμενες. Οι νέες γενιές έχουν περισσότερη πρόσβαση στην πληροφορία, έχουν περισσότερη πρόσβαση στην ελευθερία, έχουν περισσότερη πρόσβαση στις γνώσεις, τις ανθρωπιστικές γνώσεις και τις κοινωνικές γνώσεις, και είναι πολύ πιο πιθανό να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι από εμάς. Και είτε μας αρέσει είτε όχι, όταν τα παιδιά μας ενηλικιωθούν νομικά, αλλά ακόμη περισσότερο όταν ενηλικιωθούν και ψυχολογικά, πλέον δεν έχουμε κανένα λόγο επάνω τους. Δεν μας πέφτει λόγος για το πώς θα ζήσουν τη ζωή τους. Δεν μας πέφτει λόγος για το τι δουλειά θα κάνουν. Δεν μας πέφτει λόγος για το αν θα δουλεύουν ή δεν θα δουλεύουν. Δεν μας πέφτει λόγος τι ερωτικό προσανατολισμό έχουν ή δεν έχουν. Δεν μας πέφτει λόγος αν θα παντρευτούν ή αν δεν θα παντρευτούν. Δεν μας πέφτει λόγος αν θα κάνουν παιδιά ή δεν θα κάνουν παιδιά. Δεν μας πέφτει λόγος πώς θα έχουν τα μαλλιά τους. Δεν μας πέφτει λόγος αν θα κάνουν τατουάζ ή δεν θα κάνουν τατουάζ. Γενικώς δεν μας πέφτει λόγος. Και χρειάζεται να αποσυρθούμε. Γιατί ο ρόλος του γονιού είναι ο εξής. Αναλαμβάνεις την ευθύνη να φέρεις έναν άνθρωπο στον κόσμο. Αναλαμβάνεις την ευθύνη να προστατεύεις εκείνον τον άνθρωπο όσο το χρειάζεται. Η σωματική προστασία είναι μέχρι την ενηλικίωση και η ψυχολογική προστασία είναι μέχρι την ψυχολογική ενηλικίωση, η οποία γίνεται κάπου μεταξύ δεύτερης και τρίτης δεκαετίας ζωής. Είπαμε ότι πλήρως η πρόσθυμη το οποίο λοβεί στα κορίτσια αναπτύσσονται γύρω στα 26 χρόνια και στα κορία γύρω στα 28. Δεν λέω ότι μέχρι τα 28 θα τρέχουμε το γιο μας ξοπίσω για να τον παιδεύουμε και να τον διαπαιδαγωγούμε, αλλά έχουμε μια έγνοια. Μια έγνοια. Αν το παιδί έρθει και ζητήσει τη γνώμη μας, να είμαστε σοβαροί και όριμοι να δώσουμε μια καλή γνώμη, η οποία θα οικοδομήσει το παιδί και δεν θα του κάνει ζημιά. Τι γίνεται όμως στις περισσότερες οικογένειες? Θεωρούν τα παιδιά τους χτήματά τους. Θέλουν τα παιδιά τους πολύ πολύ κοντά τους, πάρα πολύ κοντά τους, να τα έχουν από κοντά, να τα ελέγχουν, να τα μαγειρεύουν, να τα πλένουν, να τα συγυρίζουν, να τα καθαρίζουν, να έχουν παιδιά, να τα έχουν για να ασχολούνται μαζί τους και να προωθούν τα παιδιά τους, ώστε τα παιδιά τους, με τον τρόπο τους τα παιδιά, να βγάζουν τα αποθυμένα των γονιών τους εις πέρας. Δηλαδή, δεν κατάφερα εγώ να γίνω μπαλαρίνα, να γίνει η κόρη μου μπαλαρίνα. Δεν κατάφερα εγώ να γίνω, ξέρω, αστροναύτης, να γίνει ο γιος μου αστροναύτης. Χαζά παραδείγματα. Λέω, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ένα μήνυμα θέλω να δώσω προς όσα παιδιά παρακολουθούν αυτό το κανάλι, είτε είναι στην εφηβεία, είτε είναι στην πρώτη νεότητα, στη δεύτερη, στην τρίτη νεότητα, σε όποια ηλικία και να είμαστε. Οι γονείς μας μπορεί να έκαναν καλά τη δουλειά τους, μπορεί να μισοέκαναν καλά τη δουλειά τους, μπορεί να μην έκαναν καθόλου καλά τη δουλειά τους.
από τη στιγμή που ενηλικιωνόμαστε και νομικά και συναισθηματικά, οφείλουμε να γίνουμε γονείς του δικού μας παιδιού, του εαυτού μας, εμείς οι ίδιοι. Οφείλουμε να αναλάβουμε το έργο τους από εκεί που το άφησα ατέλειωτο ή μισοτέλειωτο. Και όσοι θέλουν να γίνουν γονείς, να καταλάβουν πόσο σοβαρή ευθύνη είναι και ότι δεν είναι μια επένδυση το να γίνεις γονιός, είναι μια προσφορά. Προσφέρεις κάτι, προστασία, σεβασμό, αγάπη, ελευθερία σε έναν άνθρωπο που εσύ επιλέγεις να φέρεις σε αυτόν τον πανέμορφο εντός πολλών εισαγωγικών κόσμο. Και δεν σου ανήκει αυτό το παιδί, δεν είναι προέκταση του εαυτού σου αυτό το παιδί και αυτό το παιδί δεν δικαιούσε να το χρησιμοποιήσεις για να καλύψεις τις δικές σου συναισθηματικές ανάγκες, να φτιάξεις δηλαδή συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση μαζί του, ή δεν δικαιούσε αυτό το παιδί να το κάνεις ό,τι θες ή να το χρησιμοποιείς για να καλύψεις τα κενά σου για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ναι, οι γονείς χρειάζεται να είμαστε σεβαστικοί προς τα παιδιά μας και να σεβόμαστε την ελευθερία των παιδιών μας, να αναλαμβάνουμε ήδη να διαχειριζόμαστε τη δική μας μιζέρια εάν έχουμε και να μην τη μεταφέρουμε πάνω στα παιδιά μας. Και τα παιδιά οφείλουμε να μεγαλώσουμε εμείς ήδη τον εαυτό μας εφόσον οι γονείς μας δεν κατάφεραν να φέρουν εις πέρας το έργο. Είτε τα κουτσοκατάφεραν, είτε τα μισοκατάφεραν, είτε δεν τα κατάφεραν καθόλου. Χρειάζεται εμείς ήδη να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Να γίνουμε η εσωτερική μας μητέρα, ο εσωτερικός μας πατέρας. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης, της ψυχοθεραπείας και της πνευματικότητας. Θέλω την αγάπη μου σε όλους.